Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κανέλη, για την ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν όλοι τι γίνεται με την κατάσταση αυτή. Τα είπατε, νομίζω, καλύτερα και από εμένα. Το κτίριο αυτό, για το οποίο συζητάμε τη μετεγκατάσταση και σήμερα πολύ σωστά, όπως και από την αρχή της εβδομάδας, έχουν ξεκινήσει θεσμικά και πολύ σωστά οι διαδικασίες μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων στη μονάδα αυτή, συνανθρώπων μας, είναι απολύτως ακατάλληλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρω ότι μπορεί να το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, καθότι και η φυσική σας παρουσία εκεί πέρα γνωρίζει και τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους και τη δομή καθ' αυτήν. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό. Είναι πλήρως ακατάλληλο. Εγώ δέχτηκα να διαχειριστώ την κατάσταση αυτή μέσα Ιουλίου, όπου και ορίστηκα στο Υπουργείο αυτό, και έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν από την κατάσταση που και οι δύο συμφωνούμε ότι είναι ακατάλληλη και να πάνε στην πλέον κατάλληλη. Θα σας δώσω τα στοιχεία, όπως σας τα έδωσε και η υπηρεσία μου, αλλά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ποια είναι η λύση πλέον κατάλληλη? Υπάρχουν δύο λύσεις εκεί πέρα, με χρονική ιεράρχηση. Έτσι, η προσωρινή λύση, η οποία είναι με την κατάσταση των περισσότερων από τους 47 φιλοξενούμενων συνανθρώπων μας στη δομή αυτή, στο ΠΙΚ Παβούλας, και μετά δύο μικρότερα γκρουπ από τους συνανθρώπους μας αυτούς, στα Μελίσια και στο Εγάλεο. Να τονίσω την καταλληλότητα των δομών. Τόσο το ΠΙΚ Παβούλας, το οποίο είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ακίνητο, σε μικρά ακίνητα ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, από τα υπόλοιπα παιδιά που φιλοξενούνται στο ΠΙΚ Παβούλας, όσο και ακόμα περισσότερα στα Μελίσια και στο Εγάλεο, οι δομές είναι καλύτερες από αυτές που υπάρχουν τώρα στο ακίνητο που και οι δύο λέμε σωστά ότι είναι ακατάλληλο. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν ακόμη και τη δική τους τουαλέτα, το οποίο ούτε στα όνειρά τους δεν το φαντάζονται τώρα, δυστυχώς, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα της κρατικής διαχείρισης. Στην μόνιμη λύση, διότι εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για κατάργηση του Ιδρύματος, αλλά για μια καλύτερη λύση, ένα προσωρινά όπως σας εξήγησα και δύο μόνιμα, στο τι κάνουμε και πού γίνεται η μόνιμη μετεγκατάσταση των ανθρώπων αυτών. Εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κληροδότημα της τάξης των 2 εκατομμυρίων, το οποίο έχει ήδη οριστεί πολύ συγκεκριμένη επιτροπή για να δει ποια θα είναι η λύση και πού θα γίνει μια μετεγκατάσταση μόνιμη των φιλοξενούμενων ανθρώπων αυτών, με καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους, για τους εργαζόμενους, αλλά και για να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Το οποίο σήμερα και με την κατάσταση αυτή, στην οποία πολύ σωστά έχει κληθεί ο εισαγγελέας να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα παρεμπόδισης της μετεγκατάστασης από ένα ακατάλληλο κτίριο σε τρεις πολύ περισσότερο κατάλληλες δομές, και εκεί πέρα πολύ συγκεκριμένοι συνδικαλιστές παίζουν με δικά τους συμφέροντα στις πλάτες των φιλοξενούμενων, που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά έχουν πολύ περιορισμένη κινητικότητα, αλλά και ακόμα στις πλάτες του δημόσιου συμφέροντος. Γιατί ελπίζω όλοι να γνωρίζουν ότι υπάρχει ρήτρα σχεδόν 2 εκατομμυρίων αν δεν γίνει με την κατάσταση αυτή. Οπότε εμείς ερχόμαστε και διασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες πρωτίστως για τους φιλοξενούμενους, μετά για τους εργαζομένους, οι οποίοι θα πάνε εν το συνόλο στο ΠΙΚ Παβούλας, και βέβαια για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο δεν οφείλει κανένας φορολογούμενος πολίτης να πληρώσει 2 εκατομμύρια από την τσέπη του για μια λύση η οποία θα έπρεπε να έχει δοθεί και έχει λιδωρηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ευχαριστώ.